Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε 13 ώρες ίσως θα ξέρουμε τι μέλη γενέστε με τις εξετάσεις. Στη μία το μεσημέρι είναι το κρίσιμο ραντεβού καθηγητών και υπουργού παιδείας. Οι πρώτοι ζητούν το επίδομα των 18.000 δραχμών, αλλά ο υπουργός Γιώργος Σουβλιάς δεν φαίνεται να έχει πολλά περιθώρια για να ικανοποιήσει το αίτημά τους. Χθες στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν τον ρώτησαν τι θα κάνει η κυβέρνηση με τους καθηγητές, ήταν κατηγορηματικός. Η κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει οριστικά αναγγείλει την πολιτική της του τρέχοντος έτους. Και φυσικά για την πολιτική του τρέχοντος έτους δεν πρόκειται να ξανασυζητήσουμε με κανένα. Άλλες αυξήσεις φέτος δεν πρόκειται να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όμως ένα νέο νομοσχέδιο θα αλλάξει ριζικά τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή του. Ο Μιχάλης Κανημάς έχει αποκλειστικές πληροφορίες. Σε κάθε βαθμό θα ανησυχεί ένας μισθός. Η βαθμή θα είναι 7. Ακόλουθος, γραμματέας, εισηγητής, επιμελητής, τμηματάρχης, διευθυντής, γενικός διευθυντής. Με το νέο μισθολόγιο, οι αποδοχές δεν θα συναρτώνονται πλέον με τα έτη υπηρεσίας, αλλά με το βαθμό. Όποιος προάγεται θα αυξάνει τις αποδοχές του. Όσοι μένουν στάσιμοι θα παίρνουν μόνο τις αυξήσεις που θα δίνονται κάθε χρόνο ενιδιάτα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός του Γλαύκου Κλειρίδη και το ΑΚΕΛ είναι σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα οι κερδισμένοι των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Με βάση κάτι παραπάνω από το 10% των ψήφων, οι κάλπες έβγαλαν μια έκπληξη, τη σημαντική μείωση της δύναμης του Δημοκρατικού Κόμματος του Σπύρου Κυπριανού. Ο απεσταλμένος μας στην Κύπρο, Θοδωρής Ρουσόπουλος, μας μετέδωσε πριν από λίγο. Το κόμμα έρχεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το δεξιό κόμμα του Γλαύκου Κλειρίδη, το οποίο μάλιστα σημειώνει σημαντική άνοδο. Έχει 38,4%, η άνοδος του είναι 3,8%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο επίσης σημειώνει άνοδο, έχει 28,7%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε 27%. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε οπωσδήποτε ότι αποτελεί πραγματικά φαινόμενο η αύξηση ενός αριστερού κόμματος, τόσο μετά τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη, όσο κυρίως γιατί το ΑΚΕΛ πριν από 2 χρόνια αντιμετώπισε μια μικρή διάσπαση όταν 5 βουλευτές το αποσχίστηκαν και έφτιαξαν το ΑΔΙΣΟΚ. Το οποίο ΑΔΙΣΟΚ συγκεντρώνει μόνο 2,2% και μάλλον δεν εκλέγει βουλευτή. Τρίτο κόμμα, και εδώ επίσης έχουμε μια έκπληξη, είναι το ΔΙΚΟ. Η έκπληξη είναι αρνητική. Το Δημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Κυπριανού χάνει 8,1 μονάδες. Συγκεντρώνει δηλαδή ποσοστό 18,5%. Τέταρτο κόμμα είναι η ΕΔΕΚ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Βάσου Λυσαρίδη, το οποίο είναι στα 11,4%, έχει μικρή πτώση, μείον 0,3%. Οι Ανεξάρτητοι και το ΠΑΚΟΠ συγκεντρώνουν περίπου 1,8% των ψήφων. Αυτή την εβδομάδα κρίνεται η έκδοση του Κοσκοτά. Ο φάκελός του βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, James Baker, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Και στο ειδικό δικαστήριο συνεχίζεται σήμερα η κατάθεση του οδηγού του Κοσκοτά, Μανούσου Γρυλάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει υποστηρίξει ότι μετέφερε χρήματα αποστολή 90 εκατομμυρίων, την οποία παρέλαβε ο Γιώργος Λούβαρης. Ο μάρτυρας αναμένεται να δεχθεί καταιγισμό ερωτήσεων από τους κατηγόρους βουλευτές και τους κατηγορούμενους. Με αιμοβαύτηκαν οι δρόμοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τώρα 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 125 τραυματίστηκαν σε 91 τροχαία δυστυχήματα που έγιναν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Με ακραμιστικότητα, ο Ασάρ Νομπάνι, ένας από τους 7 Παλαιστινίους που έχουν συλληφθεί για την τραγωδία της Πάτρας, μετήχθη το Σάββατο το βράδυ στην Αθήνα και αυτό για να εξεταστεί εκ νέου από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με βάση νέα στοιχεία που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκύψει. Βουτιά θανάτου στο Θερμαϊκό έκανε χθες το απόγευμα για το ταχύ αυτοκίνητο, ο Γιώργος Ζαρδάκογλου μεταδίδει. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 και 20 δίπλα στο Ποσειδόνιο κολυμβητήριο. Αυτόπτες μάρτυρες ήταν οι αρχιφύλακες της ομάδας Ζήτα, Αθανάσιος Τσουλκλής και Κώστας Μούσαρης. Σταματημένο το αυτοκίνητο, έβαλε μπρος και μπήκε στη θάλασσα. Πνιγμένος ανασύρθηκε ύστερα από 3 ώρες ο 26χρονος Αλέξανδρος Τζούμαρης από τη Θέρμη. Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί η λιμενική αστυνομία Θεσσαλονίκης. Μια ματιά στο διεθνή χώρο, κάλπες στην Κροατία και το αποτέλεσμά τους θα είναι κρίσιμο για την ενότητα της Ιουγκοσλαβίας. Τα πρώτα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τις πρώτες πρωινές ώρες. Όμως κάλπες στήθηκαν και αλλού. Δίχως επεισόδια αλλά μέσα σε βαριά ατμόσφαιρα έγινε χθες το δημοψήφισμα στην Κροατία. Την ίδια ώρα που οι Κροάτες έριχναν την ψήφο τους, ο πρόεδρος τους, Φράντζο Τούτσμαν, δήλωσε ότι η Ιουγκοσλαβία μπορεί να υπάρξει μόνο ως μια χαλαρή συνομοσπονδία ανεξαρτήτων κρατών. Οι κάλπες έκλεισαν στην Κροατία. Ανοίγουν όμως σε λίγες ώρες τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου στην Ινδία. 514 εκατομμύρια ψηφοφόροι συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές που θα συνεχιστούν στις 23 και στις 26 του μηνός. Σε 36 εκλογικές περιφέρειες, σε περιοχές που σπαράσσονται από τη βία, οι εκλογές αναβλήθηκαν για τον Ιούνιο. Η βία όμως συγκλονίζει και μια άλλη περιοχή της γης. Επί 12 συνεχείς ώρες, αντικυβερνητικοί διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούστηκαν εχθές στην Νότιο Κορέα.
η κυβέρνηση του Ρώτα Εβού κλειδωνίζεται επικίνδυνα. Δεν μας έχει ευχάριστα νέα η ΕΜΗ. Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος με συννεφιά, λίγες βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Αναμένεται βελτίωση μετά το μεσημέρι. Στην Αττική, όπως το βλέπει η ΕΜΗ, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες και με πιθανή βροχή ή καταιγίδα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμωθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Μετά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμωθεί από 10 ως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, νεότερα στις 2 το μεσημέρι και μην χάσετε στις 2 και 10 ένα άγνωστο και συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη μάχη της Κρήτης. Σας αφήνουμε τώρα να δείτε τη συνέχεια του Ελαφοκυνηγού. Από εμάς, καλή σας νύχτα.